παιδιά, σιγά σιγά, εγώ λέω να υποδεχτούμε τους Walk on the Band. Ναι! Τι κάνετε, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στο Ίδρυμα. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι φάση ο Γιώργος. Ποια είναι η τελευταία σας δισκογραφική δουλειά? Τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησε είναι αυτό το Σαλαμίκονος που είπες. Αυτό που ακούω εδώ. Αυτό το κομμάτι πραγματικά μέσα σε δύο καλοκαίρια έχει γίνει δύο φορές viral. Δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει, δεν το έχω ξαναδεί. Πόσο καιρό είστε μπάντα, πώς ξεκίνησε όλο το story? Εγώ είμαι στο συγκρότημα από το 2014, κοντεύουμε τα 10 χρόνια. Εντάξει, τα μέλη έχουν αλλάξει κατά καιρούς και ειδικά μετά το, όταν ήρθε και ο κορονοϊός. Αλλά από το... μετά από αυτά τα δύο χρόνια είμαστε σταθερά, αυτοί οι έξι που είμαστε, είμαστε ωραία ομάδα. Η ιδέα είναι του Βασίλη, που προσπαθεί να μπει και δεν μπορεί να μπει. Αυτός που είμαστε και μαζί στα βιντεάκια, όλα αυτά που βλέπει ο κόσμος. Όλη στην ουσία η ιδέα και όλο αυτό που... τα βίντεο, τα τραγούδια, όλα σε όλα από πίσω είναι ο Βασίλης. Νάτος. Πάτω, τώρα είμαστε εντάξει. Τέλεια. Βασίλη, καλώς ήρθε. Γεια χαρά. Δεν ξέρω τι λέγατε στην ώρα, δεν πειράζει. Μας έλεγε η αγάπη ότι δεν έχει κάνει και κάτι στο συγκρότημα, τα έχει κάνει όλα μόνη της, ότι εκείνη είναι ο εγκέφαλος συγκροτήματος κλπ. Ποιο τραγούδι, ρε Βασίλη, θεωρείς το πιο επιτυχημένο σας από αυτά που έχετε βγάλει? Το τι έγινε, Κωστάκη. Έχει κάνει συνολικά σε δύο κανάλια που έχει ανέβει, συνολικά έχει κάνει γύρω στα 6 εκατομμύρια views. Πιστεύω ότι είναι cult πλέον το κομμάτι, δηλαδή δεν θα ξεχαστεί, θα μείνει μόνιμα. Αγάπη, ποιο είναι το αγαπημένο σας funny βίντεο που έχετε κάνει? Εμένα μου άρεσε το πρώτο. Δηλαδή και έχω μείνει στο πρώτο, το οποίο ήταν για τον κορονοϊό. Σαλαμίκονο σαν βίντεο κωμικό, γιατί έτσι ξεκίνησε. Ναι. Σε όλα τα social media έχει κάνει απίστευτα νούμερα, έτσι. Δηλαδή στο Facebook έχει ανέβει από τρεις πλευρές και έχει κάνει συνολικά 9 εκατομμύρια views. Ωραία. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου, δεν μας είπες? Όχι, περίμενε, έχω αγαπημένο. Μη με κοιτάζεις ρόζα, μουδιασμένο. Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι. Δεν είναι. Εμφανίζεται κάπου αυτόν τον καιρό? Από Οκτώβρη να μαζευτούν όλοι εδώ η παρέα. Και όσοι είναι στην Αθήνα και όσοι θέλουν να έρθουν στην Αθήνα ένα Σάββατο, ξεκινάμε στον Ντάρλιν, στον Πειραιά, που ήμασταν και πέρσι. Και φέτος ακόμα πιο δυνατό το πρόγραμμα, με πολλές εκπλήξεις. Για όσους ήρθαν και μας είδανε, θα δούνε κάτι άλλο αυτή τη φορά. Ναι, όχι, να πούμε τι θα δούνε, ρε, εντάξει, γιατί. Τι θα δούνε, να πούμε όλο το πρόγραμμα. Κοίτα, θέλουμε να βάλουμε κάποια θεατρικά σκετσάκια, κάποια σκετσάκια, κάποια μουσικά κομμάτια του TikTok. Τον social, ας πούμε, να τα εντάξουμε και στο πρόγραμμα αυτό. Οπότε μπορείτε να τα δείτε και live πλέον αυτά που σας αρέσουν. Λοιπόν, εγώ άντρα τον θέλω ψηλό. Θέλω να έχει μούσκουλα και όχι πολύ μυαλό. Δεν το θυμάμαι όμως. Εγώ είμαι ο Ερμόλος από την Αμφιλοχία αυτό. Εγώ είμαι Ρουσλάνα από Λιτουανία. Εγώ είμαι ο Ερμόλος από Αμφιλοχία. Μ' αρέσουν τα ταξίδια και η γυμναστική. Μ' αρέσει η μουσική και η ζωγραφική. Αυτό σχεδιάζω. Τι είναι αυτό ο άντρας? Αυτό είναι ο κοντός. Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει, εγώ είμαι ο Στράτος και είμαι πολύ γαμάτος. Νύχτες στη Μύκονο με την Βασέλινο μαζί, νύχτες για έρωτα κι όνειρα μέχρι το πρωί. Νύχτες στη Μύκονο με... στη Σαλαμίκονο με τη Βασέλινο μαζί, νύχτες για έρωτα κι όνειρα με... Μύκονο θα πάμε, τι είναι αυτά που λες? Μύκονο θέλω μωρό στον άμμος για βουτιές. Όλο τον χρόνο δούλευα, κουραστήκα πολύ. Πρώτη ξαπλώστρα. Πόσο πάει το μάλι? Καλησπέρα στους τρελούς του Ιδρύματος, παιδιά. Καλώς ήρθες στο Ίδρυμα και επίσημα. Γιατί την πρώτη φορά που έχεις μπει από σπόντα. Ποια είναι η τελευταία σου δισκογραφική δουλειά που έχει κυκλοφορήσει επίσημα? Η δισκογραφική δουλειά που έχει κυκλοφορήσει τώρα επίσημα ήταν από την Panic Records και ήταν το έχεις παρακάνει, που έχει πάει και πάρα πολύ καλά και στο YouTube και στο TikTok. Και εύχομαι και το επόμενο κομμάτι που θα βγει, είναι στις καρδιάδερα, να το αγαπήσουν έτσι και παραπάνω. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ένας τραγουδιστής να έχει χαρακτήρα και προσωπικότητα, γιατί
αυτό ουσιαστικά αναδεικνύει και τα τραγούδια. Θέλω, Δημήτρη, τώρα να μου πεις πού μπορούμε να σε δούμε αυτή την περίοδο. Τραγουδάς κάπου live, έχεις κλείσει κάτι για το χειμώνα? Έχω κλείσει πάρα πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι, που θα ανακοινωθούν και σε λίγες μέρες. Το ένα μαγαζί που θα είμαστε θα είναι κάθε Δευτέρα παραδευτέρα στο Μέλι, στο Ρακομελάδικο στο Μέλι. Ξεκινάμε, πρεμιέρα είναι 18 του μήνα τώρα, 18 Σεπτέμβρη. Την άλλη Δευτέρα που ουσιαστικά δεν είμαστε στο Μέλι, είμαστε στο Βύρονος Πολιτεία, που περιμένουμε να μάθουμε πότε θα ξεκινήσουμε. Μαζί μου θα είναι ο Δημήτρης ο Παραράς και η Βάση Κότση και ο Σπύρος ο Αρμένης. Και έχω κλείσει και Κυριακές στο Madame Pelagie, βράδυ εννοείται, με το Σπύρο τον Αρμένη, και θα δούμε ποιος άλλος θα είναι μαζί μας. Θέλω να μας πεις τον τίτλο του τραγουδιού που έρχεται τώρα σε λίγες μέρες. Χθες κυκλοφόρησε στο TikTok και σε λίγες μέρες κυκλοφορεί επίσημα. Λέγεται Γυναικάρα, το υπογράφει ο κύριος Παπαθανασίου, εδώ πέρα. Ήρθε μήνυμα από το 112 αυτή τη στιγμή. Εμένα. Μέχρι και το 112 τρελάθηκε στο άκουσμα της Γυναικάρας. Λέγεται Γυναικάρα, το υπογράφει ο κύριος Παπαθανασίου που είναι στην οθόνη σας. Και είναι ένα τσικτετέλι το οποίο ανέβηκε χθες στο TikTok και από ό,τι βλέπω πάει πάρα πολύ καλά. Είναι αφιερωμένο σε όλους τους τρελούς του Ιδρύματος αυτό το τραγούδι. Γυναικάρα είσαι εσύ, αχ θα με πεθάνεις. Τι δώρο με στείλει ο Θεός, σε τίποτα δεν χάνεις. Στο έχουν πει πάρα πολύ. Τι γυναικάρα είσαι εσύ. Πάμε να κλείσουμε, Δημήτρη μου, πάμε να κλείσουμε με ένα ρεφρέν από τη γυναικάρα καπέλα. Το ζήτησε ο White, δώσ' το με τα όλα. Πάμε και κλείνουμε. Τι γυναικάρα είσαι εσύ, αχ θα με πεθάνεις. Τι δώρο με στείλει ο Θεός, σε τίποτα δεν χάνεις. Ας το έχουν πει πάρα πολύ. Τι γυναικάρα είσαι εσύ. Ευχαριστώ το Ίδρυμα, ευχαριστώ όλους τους πάντες. Σ' αγαπώ πολύ. Και ετοιμαζόμαστε για μεγάλα πράγματα. Πάμε, πάμε δυνατά. Φιλάκια, Δημήτρη μου, φιλάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι που ήσασταν απόψε εδώ παρέα μας. Ελπίζω να απολαύσετε τις συνεντεύξεις εδώ με τους Walkman The Band και τον Δημήτρη Διπλάρη. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη με special καλεσμένους για ακόμα μια φορά στο Ίδρυμα. Λοιπόν, φιλιά πολλά και καλό βράδυ.